σε αλλαγή των κανονισμών για να αποκατασταθεί η νομιμότητα στην πρόσληψη αστυνομικών και πυροσβεστών, προχωράει η κυβέρνηση. Όπως ανακοίνωσε στην Επιτροπή Νομικών Εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι νέοι κανονισμοί θα κατατεθούν στο Υπουργικό για έγκριση στις 15 Νοεμβρίου. Εξέλιξη που κατέστη αναγκαία μετά την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου να ακυρώσει την πρόσληψη 100 αστυνομικών και πυροσβεστών. Ενώ, όπως ανέφερε στην Επιτροπή ο Αρχηγός Αστυνομίας, αποφασίστηκε η επανεξέταση της απόφασης και όχι η υποβολή έφεσης. Δηλαδή, γίνεται αποδεκτή η απόφαση του δικαστηρίου και αναζητούνται πλέον τρόποι για διόρθωση του λάθους για τους 100 αστυνομικούς και πυροσβέστες, αφού υπάρχει σε εξέλιξη και η πρόσληψη άλλων 350 αστυνομικών και 104 ειδικών αστυφυλάκων. Πρέπει να εξευρεθούν τέτοιες λύσεις, ώστε να μην χάσει κανένα μέλος την δουλειά του, αλλά να ικανοποιηθούν και τα πρόσωπα τα οποία έχουν κερδίσει την προσφυγή. Αυτοί οι συναδέλφοι που ταλαιπωρούνται, οι 100 και οι άλλοι οι οποίοι είχαν κάνει προσφυγή, θα μπορέσουν στις διαδικασίες που θα επαναληφθούν σύμφωνα με την απόφαση του διοικητικού να προσληφθούν στην αστυνομία. Κανένας δεν το εγγυάται. Μάλιστα, με εισήγηση της νομικής υπηρεσίας, οι γραπτές εξετάσεις, στις οποίες υποβλήθηκαν όλοι όσοι έλαβαν μέρος στη διαδικασία που οδήγησε στην απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου, δεν θα επαναληφθούν, αλλά θα γίνουν αποδεκτές οι γραπτές εξετάσεις. Ενώ όλοι οι υποψήφοι πλέον θα υποβληθούν στις ψυχομετρικές εξετάσεις. Να επανέλθουν με απόλυτη νομιμότητα στην εργασία τους οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστες. Αυτός είναι ο στόχος της σημερινής συνεδρίας και αυτός είναι ο στόχος της Επιτροπής Νομικών. Όπως εξήγησε εκπρόσωπος της νομικής υπηρεσίας, οι προσλήψεις ακυρώθηκαν από το Διοικητικό Δικαστήριο γιατί αριθμός υποψηφίων δεν παρακάθισε στα ψυχομετρικά τεστ, επίσης λόγω ανάθεσης σε ιδιωτική εταιρεία των τεστ και λόγω προβληματικής σύνθεσης του Συμβουλίου Προσλήψεων.